Με εντατικού ρυθμού προχωρά το έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτη Αττική, το οποίο αποτελεί έργο εθνική σημασία με πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη και με έντονο αναπτυξιακό πρόσημο για την Κρήτη, καθώ εξασφαλίζεται η ενεργειακή τη επάρκεια. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο, πέρα από το ότι θα ολοκληρώσει το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Κρήτης, ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην πράσινη μετάβαση της χώρας συνολικά. Το έργο ολοκληρώνεται σε 2 χρόνια, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, Μανούσος Μανουσάκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών στον χώρο που θα κατασκευαστεί σε έναν μήνα, ο σταθμός μετατροπής στη Δαμάστα. Είμαστε στο εργοτάξιο της Δαμάστας. Βλέπετε ότι οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου έχουν ξεκινήσει και προχωρούν εντατικά. Οι εργασίες θεμελίωσης θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου. Βλέπετε ότι οι εργασίες είναι τέτοιες ούτως ώστε να σεβόμαστε το περιβάλλον καθώς κατεβάζουμε το σταθμό, όπως είχαμε συμφωνήσει εξάλλου και με την τοπική κοινωνία. Το έργο αυτό έρχεται να σταθεροποιήσει ενεργειακά το νησί, να δώσει ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό θετικό πρόσημο σε όλους μας, στο νησί, στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω συμβάλαμε πάρα πολύ σε συνεργασία με τον ΑΔΜΙΕ στην βελτίωση των συνθήκων του έργου που έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία. Περιφέρεια Κρήτης με εντολή του Περιφερειάρχη, του Σταύρου του Αρναουτάκη, συμμετέχει και στηρίζει αυτό το πολύ μεγάλο έργο που καθιστά την Κρήτη ενεργειακό κόμβο. Το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020. Το πρώτο τμήμα του ηλεκτρικού καλωδίου ποντίστηκε από τα τέλη του 2021 μεταξύ της Μήλου και της Αττικής, ενώ το δεύτερο ηλεκτρικό καλώδιο, μήκος 330 χιλιόμετρων, θα ποντιστεί εξ ολοκλήρου το τελευταίο τρίμηνο του 2022 σε μέγιστο βάθος 1.200 μέτρων μεταξύ της Κορακιάς και της Πάχης Μεγάρων Αττικής. Άμεσα ξεκινά και το έργο της υπογειοποίησης καλωδίων από την Κορακιά προς Δαμάστα. Μετά από 2 χρόνια, με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε την πρόοδο του έργου. Έχουν γίνει πολλά για το έργο και θεωρούμε ότι μέσα στο 2024, δεδομένων των σημερινών συνθήκων, παρότι δυσκολεύουν οι συνθήκες, ότι είναι ρεαλιστικό να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να ηλεκτρίσουμε μέσα στο 2024 τη διασύνδεση ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη. Με τη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης, η εξάρτηση της Κρήτης από τους τοπικούς πετρελαϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής θα τερματιστεί, μηδενίζοντας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, βελτιώντας θεαματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού μας. Επιπλέον, όπως τονίζεται, η κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου θα δημιουργήσει σημαντικό περιθώριο μεταφοράς καθαρής ενέργειας από και προς το νησί μας. Μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την υπογειοποίηση του καλωδίου που έρχεται από Κορακιά μέχρι το σταθμό. Γενικά για το έργο να σας πω ότι στην πλευρά της Αττικής, που είναι 30 χιλιόμετρα υπόγεια, βγαίνουμε στην Πάχη, περνάμε από Ελευσίνα, Σπρόπυργο, Μάνδρα και Μέγαρα. Οι εργασίες υπογειοποίηση είναι αρκετά προχωρημένες. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο γύρω στο 70% των έργων υποδομής για να μπουν τα καλώδια στις σωλήνες. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθιστώντας το νησί μας ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο σημαντικό περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα για την Κρήτη και τον Δήμο Μαλεβιζίου, αναφέρθηκε ο Μενέλαος Μποκέας. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα από την Οικονομική Επιτροπή, έχουμε εγκρίνει τα πρώτα 700 περίπου χιλιάρικα για τα πρώτα έργα που αφορούν σε όλη την τοπική κοινωνία του Δήμου. Ό,τι έχουμε υποσχεθεί από την αρχή στην τοπική κοινωνία θα υλοποιηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Μανουσάκης και στο σημαντικό έργο της διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Από αυτό το μέρος εδώ θα ξεκινήσει η διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο, έτσι ώστε η Κύπρος να πάψει πια να είναι απομονωμένη, να ενωθεί ηλεκτρικά με την Ελλάδα και μέσα από την Ελλάδα με ολόκληρη την Ευρώπη. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και το έργο της διασύνδεσης ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο θα ξεκινήσει. Έχει έρθει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του καινούριου καλωδίου που θα συνδέσει την Κύπρο με την Κρήτη. Είμαστε σε εννόηση με τον ΑΔΜΙΕ και τον Δήμο για την έγκριση των όρων.